τρία μάτια το είδα, είναι... το έχει πρώτη. Εντάξει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που έχουμε προαναγγείλει και θα σηματοδοτηθούν πολλές εξελίξεις από εδώ και πέρα. Η πρώτη πρωτοχρονιά χωρίς τον Παντελή Παντελίδη και η μάνα ανέστησε κάτι. Μια μάνα που μου έλεγε λίγο πριν βγούμε στην εκπομπή που μίλησα σήμερα το πρωί μαζί της, αν μου έλεγε με τα ίδια μου τα χέρια να ξεριζώσω την καρδιά μου και να τη δώσω για να είναι εδώ ο Παντελής, θα το έκανα αυτή τη στιγμή. Ήταν οι πρώτες γιορτές, η πρώτη πρωτοχρονιά που υποδέχθηκαν αυτή η οικογένεια χωρίς τον Παντελή τους, μια οικογένεια πολύ δεμένη που είχε συνήθιζε κάθε χρόνο ο Παντελής να τους λέει το καλή χρονιά. Η ίδια λοιπόν έκανε μια ανάρτηση στο Facebook μία ώρα μετά την αλλαγή του χρόνου, μία η ώρα τα μεσάνυχτα. Να τη δούμε. Βεβαίως, να τη δούμε, Ρούλα. Καλή χρονιά, ψυχή μου. Αυτά λοιπόν ήταν τα λόγια της μάνας, Ζήνα, το καλή χρονιά, ψυχή μου. Και νομίζω ότι τα λέει όλα μια μάνα. Βέβαια τα λέει όλα. Στο παλικάρι είναι εδώ, της, δίπλα που, είναι, που είναι δίπλα της. Ανάρτηση όμως έκανε και ο αδελφός του, ο Τριαντάφυλλος, μία ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου, αφού ανέβασε και μία τη Βασιλόπιτα με το Παντέλος 2017. Ήταν η πρώτη Βασιλόπιτα που η οικογένεια έκοψε χωρίς τον Παντελή. Βλέπουμε εδώ και με το σήμα Παντελής Παντελίδης στο ανάποδα πι. Και βέβαια στη συνέχεια αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει και αυτός δύο λόγια για τον αδελφό του, γιατί ήταν η πρώτη χρονιά που έκανε την αλλαγή χωρίς τον Παντελή. Να τον ακούσουμε. Να είσαι καλά εκεί που είσαι, τυπάρα. Πρώτη φορά θα κάνουμε αλλαγή χώρια. Λείπει σε όλους, να ξέρεις, πάρα πολύ. Η αγάπη που μας δίνει ο κόσμος χάρη σε σένα είναι αφάνταστη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο αγάπη, υγεία, ευτυχία. Ό,τι καλύτερο για τον καθένα. Άλλη μια ευκαιρία, ρε Παντελό. 2017. Έχεις να μεγαλώσεις πολλές γενιές ακόμα με τις κομματάρες που έχεις να βγάλεις ακόμα. Αυτά είπε ο αδελφός του. Και Ρούλα, είπα και πριν ότι θα έχουμε εξελίξεις. Αύριο ήδη εδώ στο πλατό μας θα έχουμε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα που θα πούμε. Έχεις κάποια στοιχεία όμως να μας πεις. Ακριβώς, Εζή. Να θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή είχαμε πει για τους 5 τεχνικούς συμβούλους πλέον που έχει η οικογένεια, προκειμένου να έχει όλα τα πιστοποιητικά που η οικογένεια ήθελε να έχει, όλες τις πιστοποιήσεις για το ποιος οδηγούσε εκείνο το μοιραίο πρωινό, το συγκεκριμένο τζιπ, τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος. Υπάρχει λοιπόν, δόθηκε στη δημοσιότητα τα λόγια του κυρίου Κοτσάφτη, του προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών. Είναι ο άνθρωπος που υπογράφει την ιατροδικαστική έκθεση εκ μέρους για την οικογένεια, ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ο οποίος ως επιστήμονας, αναφέρει ότι είναι σίγουρος, πιστεύει ότι στη θέση του οδηγού δεν καθόταν ο Παντελής Παντελίδης. Είναι ξεκάθαρος στην έκθεσή του αλλά και στις δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Κουτσάφτης στην εφημερίδα Σπύρτο. Το Σάββατο το δημοσιεύθηκε το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Ελπίζω να αξίζει να σας αναφέρω ότι τα λόγια του συγκεκριμένα είναι ότι πιστεύω ότι την ώρα του θανατηφόρου τραυματισμού του Παντελή Παντελίδη, και το τονίζω αυτό, βρισκόταν από τη δεξιά μεριά, δηλαδή στη θέση του συνοδηγού. Είναι μια έκθεση λοιπόν με τα στοιχεία που έχει ο ιατροδικαστής, ο κ. Κουτσάφτης, ένας από τους πιο έμπειρους, αν όχι ο πρίτανης της ιατροδικαστικής που έχουμε στην Ελλάδα, ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία που αναφέρουν το συγκεκριμένο, και βέβαια μέσα στην έκθεση του που έχει δοθεί στον κύριο Χαράλαμπο Λυκούδη, το δικηγόρο της οικογένειας, αλλά και στην οικογένεια, περιγράφει στιγμή προς στιγμή με όλα τα ευρήματα που έχει βρει για ποιο λόγο πιστεύει ότι στη θέση του οδηγού δεν ήταν ο Παντελής. Ρουλά, αυτή τη στιγμή η οικογένεια έχει γύρω της μια ομάδα ειδικών συνεργατών με τους οποίους θα κατευθυνθεί από εδώ και πέρα και σε νομικά ζητήματα. Ακριβώς. Ποιοι είναι αυτοί, μπορούμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση? Βεβαίως, γιατί από αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Βεβαίως, να πούμε ότι είναι ο κύριος Κουτσάφτης ως ιατροδικαστής εκ μέρους της οικογένειας. Είναι ο κύριος Δέδες, ο κύριος Αναστάσιος Δέδες, που είναι ο τεχνικός σύμβουλος, ο πραγματογνώμονας. Και εδώ αποκλειστικά στην εκπομπή μας είχε έρθει και μας τα είχε πει. Που είναι ο πραγματογνώμονας του τροχαίου. Είναι επίσης ο κύριος Φιτσιάλος, που είναι ο δικαστικός πραγματογνώμονας που ασχολείται με το DNA και που από εκεί προκύπτουν πάλι στοιχεία με την έκθεση που έχει παραδώσει ο κύριος Φιτσιάλος. Είναι ο κύριος Ραυτογιάννης, που είναι ο τεχνικός σύμβουλος που είχαμε δει και πέρσι αποκλειστικά στην εκπομπή μας, που έκανε τον έλεγχο για τις μπάρες και για το DNA πάλι που ήταν στο συγκεκριμένο. Και είναι και ένα πρόσωπο ακόμη που δεν θα σας το αποκαλύψω σαν όνομα μέχρι στιγμής. Άρα υπάρχουν πέντε πρόσωπα.
Βεβαίως, τα οποία θα τα δούμε στην συνέχεια. Και η οικογένεια, σύμφωνα με πληροφορίες από όσο γνωρίζω και μας έλεγε στη σύσκεψη, θέλει όλα αυτά τα στοιχεία να τα καταθέσει σε δικαστή. Θέλει σε εισαγγελέα να παραδοθεί ο φάκελος όπως έχει ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης στα χέρια του, όλες τις συγκεκριμένες εκθέσεις. Έχουν τρία σημαντικά στοιχεία ακόμη στα χέρια του η οικογένεια που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη και που αποδεικνύουν πολλά πράγματα. Το ένα, μάλιστα, στοιχείο έχει να κάνει με την έκθεση που είχαν βγάλει οι τεχνικοί σύμβουλοι. Άρα η οικογένεια αυτή τη στιγμή επιλέγει, για να το καταλάβουμε, ναι, να μαζί με αυτούς τους πέντε ανθρώπους που έχουν ως ασφαλιστική δικλίδα, ας πούμε, γύρω από την οικογένεια, να περιχαρακώσει τα δικαιώματά τους, την αλήθεια τους και ό,τι αυτό συνεπάγεται, να τα καταθέσουν. Σε αρμόδιο εισαγγελέα που θα επιληφθεί τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ο φάκελος με τις πραγματογνωμοσύνες, κάποια στοιχεία σημαντικά τρία. Το ένα προκύπτει από την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της τροχέας που είχε δοθεί στη δημοσιότητα. Θυμάστε εκείνο τον μεγάλο, το μεγάλο πακέτο με τις 200 σελίδες και τις πολλές φωτογραφίες. Πολλές είναι φωτογραφικό και υλικό. Υπάρχει και μια σημαντική μαρτυρία γυναίκας, η οποία την θα οποία καταθέσει ζητούν στο συγκεκριμένο εισαγγελέα όταν η οικογένεια θα φτάσει στο σημείο εκείνο. Άρα λοιπόν η οικογένεια από εδώ και πέρα, με τη νέα χρονιά, μετά τη Βασιλόπιτα και μετά, να περάσουν οι μέρες αυτές από όλα και αυτά, από εδώ και πέρα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Επειδή λοιπόν έχουμε και κάποιο backstage από το βίντεο κλιπ, ό,τι προλάβουμε να δούμε, γιατί σας είπαμε ότι από αύριο το ρεπορτάζ θα τρέξει σχετικά με τον Παντελή Παντελήρη. Το βίντεο παρακαλώ. Φάνηκε ότι ήταν μέσα από ανθρώπους που αγαπούσαν πάρα πολύ τον Παντελή. Μάλιστα, είδαμε έτσι κάποια παρακολουθήματα.